τις οδυνηρές επιπτώσεις από τη διακίνηση και χρήση επικίνδυνων κροτίδων, φαινόμενο που οξύνεται κατακόρυφα στη διάρκεια του Πάσχα, προσπαθούν να προλάβουν οι αστυνομικές αρχές με έρευνες, κατασχέσεις και συλλήψεις, οι οποίες μέχρι στιγμής δεν έχουν σταθεί ικανές να στείλουν ένα εξίσου ηχηρό μήνυμα σε όσους εμπλέκονται στη διαιώνιση ενός ακόμη κατεφημισμών εθήμου. Επικίνδυνες κροτίδες έχουν προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς, ακροτηριασμούς, ακόμη και πιο δυνηρές επιπτώσεις τα προηγούμενα χρόνια στην Κρήτη, χωρίς ωστόσο το φαινόμενο της χρήσης τους να μειώνεται στο βαθμό που θα έπρεπε. 7 στους 10 τραυματίες κάθε χρόνο είναι παιδιά. 7 στις 10 περιπτώσεις είναι μικρά παιδιά. Είναι μια κατάσταση που ουσιαστικά τις μέρες του Πάσχα γίνεται ανεξέλεκτη, γιατί μπορεί να προμηθευτεί οποιοδήποτε και ανήλικο παιδί από οπουδήποτε τέτοιου είδους φεγγαλικά. Η βαρύτητα των τραυμάτων, ιδίως όταν πρόκειται για μικρά παιδιά, θύματα ανεύθυνων συμπεριφορών, είναι ανησυχητική καθώς αφορά στα άνω άκρα αλλά και τα μάτια. Συνήθως οι τραυματισμοί αφορούν το πρόσωπο, τα μάτια και τα άνω άκρα στις περισσότερες περιπτώσεις, αλλά υπάρχουν και πιο σοβαρές περιπτώσεις που κινδυνεύει και μέχρι και θάνατο, ας πούμε. Μετά από 2 χρόνια πανδημίας και υπό τον κίνδυνο γενικευμένης χρήσης βεγγαλικών στις ακολουθίες του Επιταφείου της Ανάστασης αλλά και την Κυριακή του Πάσχα, οι αστυνομικές αρχές της Κρήτης σπέβδουν να προειδοποιήσουν για τους κινδύνους. Τα βεγγαλικά που πολλούνται νόμιμα είναι ελεγμένα, κατηγοριοποιούνται με αυστηρά κριτήρια ανάλογα με την ηλικία του ατόμου που μπορεί να τα χρησιμοποιήσει με ασφάλεια, ενώ έχουν σαφή περιγραφή για το πώς θα συμπεριφερθούν κατά την πυροδότησή τους, όπως εξηγούν επαγγελματίες του κλάδου. Τα πάντα φέρουν οδηγίες χρήσεως, τα πάντα, ακόμα και το πιο απλό που δεν θέλει καν φωτιά να ανάψει, φέρει οδηγίες χρήσεως και όλα τα πιστοποιητικά που έχει, τα CM, όλα τα σχετικά, οπότε δείχνει ότι είναι νόμιμο και είναι νόμιμο στο κατάστημά μας και, είναι πιστοποιημένο, άρα μπορεί να το χρησιμοποιήσει ένα παιδί ή ένας ενήλικας. Άφοβα. Το ότι είναι πιστοποιημένο σημαίνει ότι θα συμπεριφερθεί με βάση αυτό που περιμένουμε. Ακριβώς. Ό,τι γράφει η οδηγία, αντίστοιχα θα συμπεριφερθεί. Δεν είναι κάτι, το οποίο έχει ελεγχθεί πάρα πολλές φορές για να φτάσει στο ράφι μας εδώ πέρα. Ο κίνδυνος από τη χρήση των κροτίδων που κυκλοφορούν στη μαύρη αγορά πολλαπλασιάζεται, καθώς τα 2 τελευταία χρόνια τα εργαστήρια στην Κίνα, όπου παράγονται τα παράνομα βεγγαλικά κατά κύριο λόγο, έμειναν κλειστά εξαιτίας της πανδημίας. Είναι ούτε καν πιστοποιημένο, ούτε έχει περάσει από ελέγχους ειδικούς. Είναι συνήθως αυτοσχέδια και αν δεν είναι αυτοσχέδια είναι πάρα πολύ επικίνδυνα, γιατί δεν γίνεται σωστή χρήση. Δεν υπάρχουν ούτε οδηγίες χρήσεως, ούτε τίποτα το οποίο θα μπορέσει ένας που θα το πάρει στο χέρι του να ξέρει πώς να το χρησιμοποιήσει σωστά. Οι περισσότερες παρτίδες που διακινούνται παράνομα είναι παλιές, με τα υλικά που περιέχουν οι κροτίδες να είναι πλέον ασταθή και άκρως απρόβλεπτα κατά την πυροδότησή τους. Η Κίνα, λόγω του COVID και όλης της πανδημίας που έχει υπάρξει τα τελευταία 2 χρόνια, είχε κλείσει, δεν υπήρχε παραγωγή σε σχέση με τις παλαιότερες χρονιές, που βρίσκαμε δηλαδή πολύ μεγαλύτερη ποικιλία σε παιδικά, σε αέρια, σε οτιδήποτε αφορά είδος πυροτεχνίας. Με αποτέλεσμα να έχουμε πολύ μεγάλες ελλείψεις. Είναι ένα πράγμα το οποίο πρέπει να εξαλειφθεί σιγά σιγά. Υπάρχουν τόσο άλλα πράγματα να απολαύσουμε στο Πάσχα και να επικεντρωθούμε σε άλλα πράγματα και όχι σε αυτά.